Είναι στην τηλεφωνική γραμμή με παράκληση δική του να τοποθετηθεί μόνο στο θέμα της πρότασης Μομφής στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Τοσουνίδης. Σεβόμαστε το γεγονός ότι για τα άλλα έχει επιβάλει στον εαυτό του έναν περιορισμό να μιλήσει. Το σεβόμαστε και μόνο για αυτόν θα τον ρωτήσουμε. Είναι κύριε και το πιο σημαντικό. Έτσι. Κύριε Παπαχριστόπουλε, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα. Ο κύριος Τοσουνίδης, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματός σας, είπε ότι αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμευτεί ότι δεν θα υπάρχει το όνομα Μακεδονία στη διαπραγμάτευση με τα Σκόπια, εμείς θα ψηφίσουμε, αν φύσει ανοιχτό το ενδεχόμενο, να ψηφίσει την πρόταση Μομφής. Ναι. Είναι θέση του κόμματός σας, την έχετε συζητήσει? Ακούστε κύριε Παπαδάκη, γιατί θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός. Δεν ξέρω τι λέει ο κύριος Τοσουνίδης και αν έκανε λάθος και το διόρθωσε. Ξέρω ένα πράγμα και μιλάω για τον εαυτό μου. Πρόταση Μομφής από τους ανθρώπους της διαπλοκής, της διαφθοράς και της μηντιακής δικτατορίας των offshore και των οικονομικών παραδείσων, δεν θέλω να ονοματίσω κανέναν, Παπαχριστόπουλος, και θέλω να πιστεύω και όχι μόνο ο Παπαχριστόπουλος, δεν συμπλέει. Παλέψαμε για αυτά τα πράγματα επί 3,5 χρόνια. Δεν τα πετάμε. Αν ο κύριος Τοσουνίδης έκανε λάθος ή όχι, ήμουν αδιάφορο. Τέτοια πρόταση Μομφής δεν υπάρχει περίπτωση και θέλω να πιστεύω όχι μόνο από μένα, από πάρα πολλούς που παλέψαμε για αυτή τη δουλειά με νύχια και με δόντια, που έχουμε μηνυθεί, που έχουμε πάει στα δικαστήρια κύριε Παπαδάκη. Κύριε Παπαξιτόπουλε, δεν υπάρχει περίπτωση, να το ξεκαθαρίσουμε όμως. Και καλά θα κάνει ο κύριος Τοσουνίδης να είναι πιο προσεκτικός. Δεν θέλω να δηλώσω τίποτε άλλο. Εδώ είναι μια σαφέστατη διαφοροποίηση που δεν ανάγκη να το επαναλάβω. Εδώ είπατε ότι ο εκπρόσωπος του κόμματός σας πρέπει να είναι προσεκτικός. Δηλαδή, αν δεν ξέρει ο εκπρόσωπος του κόμματος τι λέει, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει πρόβλημα στο ίδιο το κόμμα. Είναι αντίθετη όμως αυτό που είπε ο κ. Τοσουνίδης, αντίθετο με τη θέση των ΑΝΕΛ. Διότι ο κ. Καμένος και η Ανεξάρτητη Έλληνες έχουν δηλώσει επανειλημμένως ότι δεν πρόκειται να ρίξουν αυτή την κυβέρνηση. Από τη στιγμή που μίλησε ο κ. Τοσουνίδης. Απομένει ο κύριος Καμένος, ο πρόεδρος Ανεξαρτήτων Ελλήνων, να βγει να πει αυτό που λες. Ναι. Μέχρι στιγμής η επίσημη θέση των Ανεξαρτήτων Ελλήνων που εκφράστηκε από τον εκπρόσωπο τύπου τους είναι ότι το συζητάμε το ενδεχόμενο να ψηφίσουμε πρόταση Μομφής. Όπου έχουμε τη σαφέστατη διαφοροποίηση του Θανάσου Παπαχριστόπουλου. Δεν σας ρωτάω για τα υπόλοιπα, κύριε Παπαχριστόπουλε. Ευχαριστώ, κύριε Παπαχριστόπουλε. Όπως δεσμευτήκαμε. Άρα έχουμε την απάντηση. Άρα έχουμε την απάντηση. Αυτονόητο. Και νομίζω ότι. Τσακώνονται για ένα θέμα που μπορεί να μην υπάρξει. Τώρα αντιλαμβανόμαστε όλοι γιατί ο κύριος.